Ο χάρτης της Μέσης Ανατολής φαίνεται ότι αλλάζει σε βάρος των Αμερικανικών συμφερόντων και του Ισραήλ, αφού μετά την πρόσφατη Συμφωνία Σαουδικής Αραβίας Ιράν με Κινέζικη Παρέμβαση, το ΡΙΑΤ προσχωρεί στον Οργανισμό Συνεργασίας της Αγκάης. Το ζήτημα της ένταξης της Σαουδικής Αραβίας στον οργανισμό συζητήθηκε για πρώτη φορά κατά την επίσκεψη του Κινέζου Προέδρου Σιζιπίνκ στο ΡΙΑΤ τον Δεκέμβριο του περασμένου έτους. Οι Σαουδάραβε εξέφρασαν επίση ενδιαφέρον να ενταχθούν στο BRICS Plus, έναν όμιλο που αποτελείται από τη Βραζιλία, τη Ρωσία, την Ινδία, την Κίνα και την Νότια Αφρική. Η απόφαση τη Σαουδική Αραβία να ενταχθεί στο SCO είναι μια ακόμη ένδειξη τη σταδιακή απομάκρυνσή τη από την εξάρτηση από τη Δύση, ιδιαίτερα τι Ηνωμένε Πολιτείε, και μια κίνηση προ την Ανατολή σύμφωνα με έκθεση των Global Times. Η Σαουδική Αραβία είναι από καιρό ο στενότερο σύμμαχο των Ηνωμένων Πολιτειών στην περιοχή. Ο Ερντογάν συγκλίνει ολοένα ένα και περισσότερο με Ρωσία-Κίνα, κάτι που αποδεικνύεται συνεχώ, αφού η Τουρκία είναι η μόνη χώρα παγκοσμίω που ανήκει στο ΝΑΤΟ με το ένα πόδι, ενώ με το άλλο πατάει στον SCO που είναι ουσιαστικά το ΝΑΤΟ Ρωσία-Κίνα, εχθρό τη Βορειοατλαντική Συμμαχία. Η στροφή της Σαουδικής Αραβίας προς το Ιράν και τους SCO και BRICS όπου Κίνα και Ρωσία παίζουν ηγετικό ρόλο σε συγκερασμό με τη στροφή της Τουρκίας επίσης στον SCO διατηρώντας παράλληλα πολύ καλές σχέσεις με Ρωσία-Ιράν με τις οποίες συνομιλεί και συνεργάζεται για το μέλλον της Συρίας αλλά και με την Κίνα δημιουργεί νέα δεδομένα όχι μόνο για τις ΗΠΑ Πολιτείες Ισραήλ στη Μέση Ανατολή αλλά και για την Ελλάδα. Η στροφή τη Σαουδική Αραβία προ την Ανατολή αναμένεται να επηρεάσει θετικά αφενό τη σύσφυξη των σχέσεων Ριάτα-Αγκυρα, αφού και η Τουρκία ακολουθεί ανάλογη πορεία και αφετέρου αρνητικά τι σχέσει τη Αραβική χώρα με την Ελλάδα, η οποία είναι πιστό σύμμαχο των Πολιτειών Ισραήλ. Η χώρα μας είχε χτίσει φιλικούς και συμμαχικούς δεσμούς με τη Σαουδική Αραβία, η οποία έχει στείλει μαχητικά αεροσκάφη της στην Κρήτη, μετέχοντας σε στρατιωτικές ασκήσεις μας, ενώ παράλληλα η Ελλάδα έχει στείλει συστοιχεία πάτριωτ στην Αραβική χώρα, ενισχύοντας την αντιαεροπορική της άμυνα κατά των ντρόουν στον χούτη της Ιεμένης. Από την άλλη, ο Ερντογάν, ο οποίο βρισκόταν σε μακροχρόνια ρήξη με το καθεστώ τη Σαουδική Αραβία λόγω των αδελφών μουσουλμάνων, εσχάτω έχει κάνει βήματα προσέγγιση με το Ριάντ. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.